Μια εφόλη στη σύλλη συνέντευξη παραχώρησε η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στην Αγγελική, η ηθοποιός μεταξύ άλλων εξέφρασε και την άποψη της για τον καταιγισμό των reality στην ελληνική τηλεόραση. Η τηλεόραση φέτος έχει να μας δώσει πολύ ωραία ελληνική μυθοπλασία, καλές ελληνικές σειρές, αρκετές από αυτές έχουν αρχίσει και περιμένουμε και άλλες, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει πολλές δόσεις από reality. Φοβερό πίσω γύρισμα είναι αυτό, αλλά να πω και κάτι, μπορεί αυτά τα reality να είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που κλείνονται σε αυτές τις παραγωγές και αλληλοσπαράζονται είναι ο καθρέφτης εν μέρη και της ελληνικής κοινωνίας, και εμένα είναι κατάτια να παρακολουθεί ένας τηλεθεατής το Big Brother και να κατεβάζει τόσο πολύ το επίπεδό του. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, όταν υπάρχουν τόσες ωραίες σειρές, να βλέπουμε από την κλειδαρότρυπα ανθρώπους να ξεκατηνιάζονται, μέσα μου θέλω να πιστεύω ότι από περιέργεια άντε να κάτσουν να τα δουν για έναν μήνα, πόσο αντέχεται η χαζομάρα, θέλω να είμαι αισιόδοξη, δεν γίνεται μέσα σε μια πανδημία που έχει αλλάξει τον πλανήτη, να βλέπουμε αυτές τις παραγωγές, αν τελικά τα νούμερα παραμείνουν υψηλά και δεν έχουν αλλάξει το κουμπί, αυτό πρέπει πολύ να μας προβληματίσει, γιατί επιλογές έχουν, άρα, γιατί ακολουθούν το εύκολο τι έχει συμβεί στην κοινωνία μας. Πώς θα χαρακτήριζες τα reality? Μπορεί να με χαρακτηρίσεις ακραία, αλλά θα τα χαρακτήριζα τηλεοπτικά σκουπίδια, θα ήθελα να μειωθούν, ο κόσμος να τους γύριζε την πλάτη, αξίζουμε ως Έλληνες με παιδεία και πολιτισμό καλύτερη τηλεόραση, θέλω να είμαι αισιόδοξη. Facebook, Twitter.